το Σάββατο στις 22 Νοεμβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε διακεκριμένους επιστήμονες, προκειμένου να μας μιλήσουν για την ανδρική και γυναικεία υπογονιμότητα και τους τρόπους αντιμέτωπισής της. Ο κύριος Βασιλάκης, ο ουρολόγος από το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, ο κύριος Πίτσος, ο γυναικολόγος, ο οποίος ασχολείται και με την εξωσωματική γονιμοποίηση, η κυρία Ανθή Πιζανάρα, πρόεδρος του Ιατρικού του Δικηγορικού Συλλόγου, που θα μας μιλήσει για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ιστορίες. Έχουμε στη συνέχεια την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία είναι βιοπαθολόγος, μικροβιολόγος και έχει εξειδικευτεί στην ταυτοποίηση μυκήτων, και την κυρία Ζαγκινιάδου, η οποία θα έρθει για να μας μιλήσει για τις περιπτώσεις όπου το σπέρμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και έχει εργαστήριο σπέρματος στην Θεσσαλονίκη. Αυτή η διάλεξη έχει να κάνει με τους τρόπους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας, η οποία υπογονιμότητα οφείλεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. Θα εξεταστούν λοιπόν διεξοδικά αυτά τα ζητήματα, θα έχουν την ευκαιρία οι παρευρισκόμενοι να θέσουν ερωτήματα, να απαντηθούν από τα πλέον αρμόδια χείλη, και το ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας οικογένειας, για την οποία η Ιερά Μητρόπολης έχει λίγο νωρίτερα παρόμοια εκδήλωση στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Θα είναι λοιπόν ευκαιρία για όλους μας να παρακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα ακόμα εκδήλωση, η οποία έχει σχέση με τον άντρα και τη γυναίκα και αφορά όλους μας.